σκαλπάζει ο ιός του Δυτικού Νείλου στην περιφερειακή ενότητα των Σερών. Μετά από την ανακοίνωση 4 κρουσμάτων και 5 κρούσμα προστέθηκε στη λίστα το πρωί της Τρίτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το 5ο κρούσμα εμφανίστηκε στο νεοχώρι Συντικής Σερών, ενώ αργά το απόγευμα επιβεβαιώθηκε κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου στην περιοχή της Ροδόπολης των Σερών. Μέχρι σήμερα τα επιβεβαιωμένα κρούσματα είναι 5. Χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι τα μειονέματα μπορούν να αυξηθούν κιόλας. Το θέμα είναι από εκεί και πέρα όμως να ενημερώσουμε τον κόσμο να μην υπάρχει πανικός. Το βασικότερο είναι τα μέτρα ατομικής προστασίας. Δηλαδή φοράμε αντικουνουπικό, ιδιαίτερα από το σούρουπο και μετά, στο σώμα μας. Φοράμε μακριά ρούχα, ειδικότερα στις περιοχές της παραλίμνης, σίτες και επίσης να εστιάσουμε στα άτομα υψηλού κινδύνου που είναι ηλικιωμένοι και έχοντας σοβαρά προβλήματα υγείας όπως αναπνευστικά, νεφροπαθείς, διαβητικοί, καρδιοπαθείς. Αυτοί θα πρέπει να προσέξουν ακόμα περισσότερο. Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρωί της Τρίτης σημειώθηκε στις Σέρες ο δεύτερος θάνατος από τον συγκεκριμένο ιό και αφορούσε μια ηλικιωμένη γυναίκα που καταγόταν από χωριό του Δήμου Συντικής και αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Και σήμερα έχει πάει κλιμάκιο από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, έχουν ενημερωθεί και ενημερώνονται συνεχώς. Επίσης, να προσθέσουμε κάτι ακόμα, αυτό που μπορούμε να κάνουμε για την νόσο αυτή είναι, όπως είπαμε, τα μέτρα προστασίας που αφορούν είναι τα ατομικά και επίσης ατομικά μέτρα προστασίας είναι και η προσπάθεια μείωσης του πολλαπλασιασμού των κουνουπιών με τα αυγά τους, ο καθένας μας στο σπίτι του. Δηλαδή, τι θέλω να πω, δεν μπορούμε να έχουμε πιατάκια με νερό στις γλάστρες μας. Δεν μπορούμε να έχουμε λάστιχα που να έχουν μέσα νερό, γιατί αυτές είναι όλες εστίες κουνουπιών που όσο και να ψεκάσεις, την επόμενη μέρα γεννιούνται καινούργια κουνούπια. Καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να λάβουμε και εμείς τα μέτρα μας, τόσο τα ατομικά, τα δικά μας, όσο και στο σπίτι μας. Η νόσος προσβάλλει κυρίως ηλικιωμένους και μόνο 1% οδηγεί σε σοβαρά προβλήματα που μπορεί να οδηγήσουν στο θάνατο. Ωστόσο, θα πρέπει όλοι να ακολουθούν τα απαραίτητα μέτρα της Διεύθυνσης Υγείας Περιφερειακής Ενότητας των Σερών, έτσι ώστε να μην μολυνθούν από τον ιό. Όπως είπαμε, προσβάλλεται με σοβαρή νόσο μόνο το 1% αυτών που θα μολυνθούν, που θα αναπτύξουν κάποια συμπτώματα της νόσου, τα οποία βέβαια και αυτοί που θα τα αναπτύξουν δεν σημαίνει ότι θα κινδυνεύσει η ζωή τους σίγουρα.